Αλλά κλαιρέσαι μέσα το. Φαντάζεσαι τον εαυτό σου ως ρεπόρτερ, ως δημοσιογράφο? Δεν ξέρω απόλυτα, δεν τα έχω σκεφτεί ακριβώς. Τι θα ήθελες να κάνεις? Μαζί με τους Cooligans. Δεν τα έχω σκεφτεί αυτό. Ας τους Cooligans. Τι θα ήθελες να γίνεις στην επαγγελματική σου ζωή? Μουσικός. Σ' αρέσει η μουσική λοιπόν? Ναι. Εγώ σε βλέπω για ατζέντη ότι πας πολύ καλά. Όχι, και για μάνατζερ. Μουσικός. Για μάνατζερ εγώ νομίζω ότι είναι πολύ ικανή. Μ' αρέσει η μουσική καλύτερα. Λοιπόν, να πούμε τη διεύθυνση του δικτυακού τόπου που είναι thescooligans.gr. Προσοχή λοιπόν, φίλες και φίλοι, είναι thescooligans.gr. Schooligans.gr είναι κάτι άλλο. Θέλω όμως να μας πούνε τώρα τα παιδιά που είναι εδώ τι ακριβώς είναι το School Wave, κάθε πότε γίνεται και τα σχετικά. Το School Wave είναι, όπως είπαμε, ένα φεστιβάλ μαθητικών συγκροτημάτων που μαζεύονται. Μπορεί το κάθε συγκρότημα να δηλωθεί και να πάει από την Ελλάδα? Φτάνει να είναι μαθητές. Μαθητικό, ναι. Με την εξαίρεση ενός ατόμου που μπορεί να είναι μέχρι 21 ετών. Όλοι οι άλλοι πρέπει να είναι μαθητές. Η εξαίρεση είναι για να πιάσει τον Γιάννη? Όχι, ήταν από πριν. Είχαμε δει πολύ συχνά σε ένα μαθητικό συγκρότημα. Τυχαίνει ένα μέλος, είναι λίγο πιο μεγάλο. Και είναι κρίμα να χάνεται το μαθητικό συγκρότημα, να μην μπορεί να συμμετέχει μόνο και μόνο από αυτό. Και παίρνουμε 250 περίπου συμμετοχές από την Ελλάδα, κάνουμε μια επιλογή 21 μαθητικών συγκροτημάτων. Πώς γίνεται η επιλογή? Υπάρχει μια κριτική επιτροπή. Που εδώ, για να μπούμε στα δύσκολα. Μετέχουν ο δικός σας εδώ της ΕΡΤ, ο Γιάννης Πετρίδης, ο ραδιοφωνικός παραγωγός. Οι συνθέτες Νίκος Κυπουργός και Γιώργος Κουμεντάκης. Το συγκρότημα Raining Pleasure και εμείς σαν Cooligans έχουμε και εμείς το δικαίωμα μιας ψήφου. Όπως σας ακούω είστε πολύ οργανωμένοι. Οπότε Γιάννη, τα επόμενα στάδια των Looming Titties ποια θα είναι? Ό,τι προκύψει, δεκτό είναι. Πώς το βλέπεις δηλαδή, φαντάζεσαι fame story, άλλες εκπομπές? Όχι, τέτοια πράγματα. Δεν το θεωρούν επιτυχία αυτό. Αυτό είναι η διαφορά μεταξύ του School Wave και ό,τι άλλο μουσικό υπάρχει. Δηλαδή αυτό οργανώνεται κάθε χρόνο σε διαφορετική τοποθεσία? Κάθε χρόνο, τέλος Ιουνίου, αρχές Ιουλίου, στην Αθήνα, σε συνεργασία, ως τώρα γινόταν σε συνεργασία με το Δήμο Αθηναίων. Κρατάει 3 μέρες, 7 συγκροτήματα κάθε μέρα, από τις 7 το βράδυ μέχρι τις 12. Έχουμε παράλληλες εκδηλώσεις, skate, BMX, έχουμε το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Video Games, από το οποίο προκύπτει η Εθνική Ελλάδος που εκπροσωπεί τη χώρα μας στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ηλεκτρονικού Αθλητισμού. Εμείς είπαμε ότι φέτος ως ψηφιακή Ελλάδα θα είμαστε μαζί σας, που σημαίνει και συνεργεία και κάμερες και μακάρι να μπορέσουμε να δείξουμε και κάτι ζωντανά στον κόσμο. Ευχαριστώ. Εάν δεν προλάβουμε όμως, θα τα δείξουμε όλα στις ψηφιακές Ελλάδες που θα προβληθούν, γιατί εμείς θα, μέχρι το τέλος Ιουνίου έχουμε κανονικά εκπομπές. Και γι' αυτό και η σχετική αναφορά. Μέχρι όμως να σε διακόψω λίγο, Χρήστο, γιατί εσείς θα μείνετε, το μεγαλύτερο κομμάτι της εκπομπής θα το κάνουμε μαζί. Να δούμε, φίλες και φίλοι, ένα βίντεο με τους The Cooligans, το λέω για να μην μπερδέψετε τη διεύθυνση, για την εκπαίδευση όπως το επιμελήθηκε και το γύρισε η Γεωργιάνα Καλατζόγλου. Κύριε Δούκα, τα εκπαιδευτήρια Δούκα διοργανώνουν από τις 11 μέχρι τις 13 Απριλίου διεθνές συνέδριο με θέμα το σχολείο του μέλλοντος. Πείτε μας λίγα λόγια γι' αυτό. Θα παρουσιάσουμε μεθοδολογίες, θα παρουσιάσουμε μοντέλα, διεθνή μοντέλα από σχολείο του μέλλοντος από διάφορα σημεία, από την Αμερική, από την Αγγλία, από την Αυστραλία, από την Ευρώπη. Θα παρουσιάσουμε επίσης διάφορες τεχνικές τις οποίες μπορούμε να χρησιμοποιήσουν οι εκπαιδευτικοί και με συντάξεις τους. Άρα, είναι ένα συνέδριο για την εκπαιδευτική κοινότητα. Και ένα δεύτερο μεγάλο κομμάτι για το συνέδριο είναι το κομμάτι της έκθεσης, μιας έκθεσης που στείλουμε, η οποία είναι ουσιαστικά μια προσομοίωση ενός σχολείου του μέλλοντος. Θα στήσουμε λοιπόν σε 1500 τετραγωνικά διάφορες γωνιές για το πώς οραματιζόμαστε το σχολείο του μέλλοντος. Αυτές τις γωνιές θα τις φιλοξενήσουν και θα τις τρέξουν τα παιδιά μας, οι μαθητές των εκπαιδευτήριων Δούκα μαζί με τους εκπαιδευτικούς τους. Οπότε θα μπορεί ένας γονέας να κάνει μια επίσκεψη εδώ πέρα, σε αυτό που εμείς θα ονομάζουμε ζήσε το σχολείο του μέλλοντος. Θα μπορεί να έρθει εδώ πέρα και να δει πώς είναι η τάξη του μέλλοντος, πώς ασχολούμαστε στο σχολείο του μέλλοντος με το περιβάλλον, πώς ασχολούμαστε με τον αθλητισμό, με θέματα ασφάλειας, θέματα υγείας, διατροφής, πολιτισμού,
βιοκλιματικές αυλές, δηλαδή θα δει διάφορες πλευρές, διάφορα συστατικά που όλα μαζί αυτά πιστεύουμε ότι συνθέτουν το σχολείο του μέλλοντος. Πώς οραματίζεστε το σχολείο του μέλλοντος, τι διαφορετικό προσφέρει? Θέλω ένα σχολείο πιο αποτελεσματικό, πιο δημιουργικό για το μαθητή. Να είναι πιο μαθητοκεντρικό, να έχει να δω το μαθητής να μαθαίνει το δικό του ρυθμό, να έχει τη δικιά του φιλοσοφία προσέγγιση στο μάθημα μέσα από την πολύ σημαντική και ουσιαστική παρουσία του εκπαιδευτικού. Και αυτός είναι ο στόχος του σχολείου του μέλλοντος, δηλαδή το μπάσιμο των παιδιών στην τεχνολογία? Όχι. Η τεχνολογία είναι ένα πολύ μικρό κομμάτι της όλης υπόθεσης. Είναι απλώς οι υποδομές, είναι η βάση πάνω στην οποία θα μπορέσουμε να πατήσουμε για να κάνουμε σήμερα πάνω τα πιο δυναμικά. Θεωρούμε ότι είναι πολύ πιο σημαντικό το να αλλάξουμε τον τρόπο που γίνεται το μάθημα, είναι πολύ πιο σημαντικό η μεθοδολογία που θα πρέπει να αλλάχθει, είναι πολύ πιο σημαντικός ο ρόλος του εκπαιδευτικού, ο ρόλος του μαθητή και το εκπαιδευτικό υλικό. Που όλα αυτά θα προσπαθήσουν να τις υποστηρίξει η τεχνολογία.